Guten Abend. Καλησπέρα σας. Ja, mit dem Ergebnis sind wir natürlich Atrometos nicht zufrieden. Με το αποτέλεσμα εμείς στον Ατρόμητο σήμερα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Sind sehr enttäuscht. Denke, dass heute für die Mannschaft mehr drinnen war. Και είμαι απογοητευμένος δυστυχώς από το αποτέλεσμα για την ομάδα μου. Αξίζαμε κάτι περισσότερο. Ich denke, dass meine Mannschaft heute eine sehr gute Leistung hier abgeliefert hat. Γιατί νομίζω ότι η ομάδα μου σήμερα είχε μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Sie war taktisch sehr gut eingestellt, hat vieles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Ήμασταν τακτικά πάρα πολύ καλά και είχαμε τις δικές μας ευκαιρίες σήμερα. Aber es tut natürlich weh, wenn du dann mit so einer großen Fehlentscheidung in Rückstand gerätst hier bei PAOK, bei einer sehr, sehr guten Mannschaft. Αλλά πονάει δυστυχώς να βρίσκεσαι πίσω στο σκορ από μια λανθασμένη απόφαση και ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Leider trifft es Ατρόμητος schon mehrfach solche Situationen zu. Και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που πονάει για την ομάδα του Ατρομήτου. Und das enttäuscht mich als Trainer natürlich sehr. Και αυτό δυστυχώς με απογοητεύει και εμένα πάρα πολύ σαν προπονητή, πάρα πολύ. Weil ich denke, dass wir sehr hart arbeiten jede Woche. Γιατί νομίζω ότι δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά όλη τη βδομάδα. Und doch durch viele entscheidende Fehlentscheidungen sehr oft benachteiligt wurden in dieser Saison. Και νομίζω ότι αυτή τη σεζόν είναι μια ακόμα λανθασμένη απόφαση που προστίθεται για εμάς. Trotz allem möchte ich meiner Mannschaft heute zur Leistung gratulieren. Και γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα σήμερα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την απόδοσή της. Auch PAOK zum Sieg und wir haben noch ein Spiel, wo wir alles versuchen werden, das Ergebnis zu drehen. Αλλά θα ήθελα να δώσω επίσης και συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την νίκη του σήμερα. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι, μια ρεβάνσα που θα δώσουμε τα πάντα για να γυρίσουμε το αποτέλεσμα. Und hoffe, dass wir die Sensation vielleicht noch schaffen können im eigenen Stadion mit den eigenen Fans. Και ελπίζω να μπορέσουμε να καταφέρουμε να γυρίσουμε το αποτέλεσμα σε ένα γεμάτο γήπεδο μαζί με τους οπαδούς μας. Danke. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις. Καλησπέρα. Μετά το σημερινό αποτέλεσμα στην Τούμπα, θα ήθελα να το ρωτήσω πώς πιστεύει ότι έχουν αλλάξει και έχουν διαφοροποιηθεί οι πιθανότητες πρόκρισης για τις δύο ομάδες. Jetzt danach diesem Ergebnis, glauben Sie, dass PAOK ist der große Favorit der Vorqualifikation? Natürlich. Ich habe auch gratuliert zum Sieg zum heutigen. Ich denke, 2-0 ist ein sehr gutes Ergebnis für PAOK. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση πλέον μετά από την νίκη του με 2-0. Άλλωστε έδωσα και συγχαρητήρια σήμερα στον ΠΑΟΚ για την νίκη του. Aber ich glaube immer an das Positive und werde meine Mannschaft versuchen, gut einzustellen im nächsten Spiel. Wir spielen zu Hause. Es gibt einen Spielverlauf und es kann vieles passieren in 90 Minuten und auf das hoffen wir natürlich, dass die große Sensation dann für Atrometos noch zu unseren Gunsten fällt. Εγώ πάντα είμαι θετικός, έχω θετική σκέψη και αυτό μεταδίδω στους παίκτες μου. Αυτό τους κάνω να πιστεύουν. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι στο σπίτι μας και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Υπάρχουν ακόμα 90 λεπτά και θα προσπαθήσουμε τα πάντα για να γυρίσουμε την κατάσταση. Κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε.
Να ακούμε τις ερωτήσεις, παιδιά. Έλα, Κώστα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Το σκορ μοιάζει ιδανικό. Είναι καθαρό σκορ 2-0. Δεν είναι μεγάλο προβάδισμα πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν στο μυαλό του όμως το έχει έτσι, γιατί η εικόνα του αγώνα έδειξε ότι σε κάποια σημεία απειλήθηκε η ομάδα του. The score seems to be ideal for qualification, but did you have the image of the team like this, because in some moments the team seemed to be threatened from the opponent, seemed to be in danger? This is the style of the game, the style of this team. Playing home, we needed to attack as we did. But in any situation, when Atromitos stole the ball, they tried to catch us in transition, having fast players in front. Αυτό είναι το στυλ της ομάδας μας. Παίζοντας στην έδρα μας, αναγκαστήκαμε να επιτεθούμε. Έτσι, ο Ατρόμητος, όταν έκλεβε την μπάλα, έχοντας πολύ γρήγορους παίκτες μπροστά, προσπαθούσε να μας βρει στο αμυντικό μας transition. And we played with a team that is in top four in classification. Then it was obvious that the game would be hard, and was very hard. Παίζαμε μια ομάδα που βρίσκεται μέσα στους τέσσερις πρώτους της βαθμολογίας. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το περιμέναμε και έτσι εξελίχθηκε το παιχνίδι. Έλα, Γρηγόρη. Αν τον προβληματίζει το γεγονός ότι η ομάδα του σε αρκετές περιπτώσεις υστέρησε αμυντικά στο transition και το γεγονός είχε πάλι ότι ο Ατρόμητος έβγαλε πάρα πολλές κόντρα επιθέσεις. If it was if it caused you a problem in your mind that we were threatened in some moments in the defensive transition and that sometimes Ατρόμητος created a lot of counter attacks. As I said, we are a team that we are the team. We were also in the game, the team that we control the ball. Atromitos said very accepted to be very down, to try through marks man-to-man to create pressure on our players and to steal these balls and to go for transition. This is the situation of the game. It's normal to happen. Όπως είπα, είμαστε μια ομάδα η οποία έχει και σήμερα στο παιχνίδι τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ο Ατρόμητος αποδέχτηκε το ρόλο του να αμυνθεί λίγο πιο χαμηλά. But at the end we won 2-0 and we created other 3-4 good opportunities. We worked very well on defense. We had a very good spirit. We reacted perfect on the mistakes that we made because if Atromitos didn't take advantage from these situations was also because of our reaction, of our very well reaction of our players. Καταφέραμε να κερδίσουμε 2-0 στο τέλος του παιχνίδι. Ήμασταν πολύ καλοί στο αμυντικό κομμάτι. Καταφέραμε να διορθώσουμε οποιαδήποτε άλλα λάθη και πρέπει να το προσάψουμε και αυτό στους παίκτες μας. Η ομάδα ΠΑΟΚ έχει σοφαρίσει ένα ιστορικό ρεκόρ, 10 σερί νίκες, είχε να το κάνει από τη σεζόν 72-73. Οι νίκες έχουν γίνει συνήθεια στον ΠΑΟΚ. Και αυτό συνέβη την ώρα που άρχισε να κερδίζει και εκτός έδρας. Πώς το σκέφτεται ο ίδιος, ότι η ομάδα έχει φτάσει σε αυτό το ρεκόρ, και αν θεωρεί ότι είναι στο πικ της απόδοσης ή έχει πολύ παραπάνω ακόμα να πάει αυτός ο ΠΑΟΚ. The team equalized the historical record of 10 out of 10 victories in a row. This had to happen from the seasons 1972-73. Now the team seems to be used to win and this is also caused by the fact that the team is winning also away. How do you think about this fact and if the team can continue in this way? Well, okay, it's a nice idea. It's nice to know about this record, but at the end, the most important is the next game that we will play, and we must be focused on this because it will be a hard game. And if I am concerned from something, and I am a little bit not disappointed, but not very happy for tonight, is for the injury of Pelki. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Από εκεί και πέρα, το σημαντικό για μας είναι το επόμενο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι δύσκολο. Αυτό που με απογοητεύει, θα μπορούσα να πω, είναι από το σημερινό παιχνίδι τουλάχιστον ο τραυματισμός του Πέλκα. Κ. Κωνσταντίνης. Συμμετοχή που βαζεβέρω στην αποστολή σημαίνει ότι μπορεί ο παίκτης να αγωνιστεί, να δει ευκαιρία να παίξει άμεσα. The involvement of Azevedo in the squad means that he can, he's ready to be used in short term, in short time.
is here to be used, is here to support the team, but as I said always, he must be on the perfect situation, perfect shape. We found the space for him to be with the team, to adapt with the situation of preparing a game. And for this reason he was today on the bench. Είναι εδώ για να χρησιμοποιηθεί. Είναι προφανές αυτό, αλλά όπως έχω πει, θέλω ο παίκτης ο οποίος θα μπει στο γήπεδο να είναι σε τέλεια κατάσταση. Σήμερα υπήρχε χώρος για να βρίσκεται στην αποστολή, ώστε να μπει και λίγο στο κλίμα του πώς προετοιμάζουμε ένα παιχνίδι. In any case, in one week, 10 days, let's say like this, we should expect from him to be in a good situation. Σε κάθε περίπτωση, σε μία εβδομάδα, το πολύ 10 μέρες, περιμένουμε να βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έλα, Δημήτρη. Που δόθηκε εντύπωση ότι στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά ότι ο ΠΑΟΚ δεν πίεσε πολύ για το δεύτερο γκολ, έκανε διαχείριση χρόνου και δυνάμεων, επειδή και ο Τρόμητος, όπως είπε, έπαιζε χαμηλά, δεν έκανε επιθετική άμυνα και οι δύο ομάδες κάνανε αυτή τη διαχείριση και τελικά ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να βάλει και το δεύτερο γκολ. Είναι έτσι τα πράγματα, προσπάθησε να διαχειριστεί το χρόνο και τις δυνάμεις. They have the impression that in the second half we tried more to manage the game and to waste a little time without trying to score too much. Also by the fact that Atromitos didn't press so much and waited back. Was this the order to manage the game or was it an order to score a second goal? No. The situation in the first half was that we tried to play very direct under the pressure of them, and because of this we lost and we made some mistakes that could have cost us some opportunities from Atromitos. Η κατάσταση του πρώτου ημίχρονου ήταν ότι προσπαθούσαμε να παίξουμε πολύ άμεσα το παιχνίδι μας, κάτι που οδήγησε στο να χάσουμε κάποιες μπάλες και να τις εκμεταλλευτεί ο Ατρόμητος και ενδεχομένως να βάλουμε το παιχνίδι μας σε κίνδυνο. Then our target for second half was on the possession to have more patience, to move the ball more without trying, because it wasn't the space to do this, to play direct in front, risking to lose the ball, but we needed to make them to run more and to open in one moment the space. Ο στόχος στο δεύτερο μέχρι ήταν να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα την κατοχή μας, γιατί δεν υπήρχε χώρος για να περάσουμε την μπάλα και αυτό θα το κάναμε μέχρι να βρεθεί ο χώρος. Then we try to pay attention on this situation, not to waste the time. The game is this. We scored the second goal. We had other two big opportunities in this second half. And we ended a hard game with a very good result. Προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε λοιπόν αυτή την κατάσταση. Καταφέραμε να σκοράρουμε το δεύτερο γκολ. Είχαμε άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο και παίζαμε, όπως είπα, απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα και ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ στα πιο πολλά παιχνίδια δεν έχει παίχτη το εξάρι που λέγαμε ή λέμε ένα σκληροτράχυλο παίχτη, έναν πιο καθαρό αμυντικό μέσο. Αυτό συμβαίνει βάσει φιλοσοφία ή δεν τον έχει στο ρόστρο του, και αν χρειάζεται από εδώ και πέρα περισσότερο ένα τέτοιο παίχτη. Until now, Pauk doesn't seem to have one clear central midfield that will be a more defensive one, a more tough one. Does this happen because we don't have one like this in our squad, or should we expect something more, or we need someone there? A central midfielder, yes, a more tough and defensive central midfield. The way of our game is to have the possibility to be with both of one central defend midfielder is very easy after to put one mark, as Patromitos did today, in one, let's say, our central midfield that create game. Έχοντας έναν μόνο δημιουργικό αμυντικό χάφ, είναι πολύ εύκολο να μπει ένα man-to-man όπως έκανε σήμερα ο Ατρόμητος αυτόν. And we might be blocked. Και ενδεχομένως να υπάρξει κάποιο μπλοκάρισμα σε αυτό. Having two midfielders that are able to go, to participate in the building up, on action after action, create for us more possibilities and more opportunities. Then I don't like to have a central midfielder defender practically in front of defense. Έχοντας, and PAOK is not a team to have this. Έχοντας δύο αμυντικούς χαφ μπορούν να συμμετέχουν ένα ενέργεια στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας, νομίζω ότι είναι καλύτερο. Δεν θέλω εγώ σαν προπονητής έναν αμυντικό ουσιαστικά μπροστά από την άμυνά μου και ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Καλά, Κώστα.
πώς σκοπεύει ο κότς να διαχειριστεί το λέωμά τους και κατά δεύτερο το Βιερίνια, γιατί φαίνεται ότι σε αυτές τις θέσεις δεν έχει τις εναλλακτικές, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που δεν είναι και έτοιμος ο Αζεβέδο, που έχει άλλες θέσεις και ειδικά στο Μάτος, που παίζει στα μάτια. How are you planning to manage with the situation of Matos and Vieirinha? Now we have Azevedo as a backup of Vieirinha in that position, but Matos seems to be alone there. So how do you, will you deal with the situation? For which situation? Will play all the games? I don't know. We'll see. Depending on the game. Δεν ξέρω ακριβώς, ανάλογα το παιχνίδι το οποίο θα έχουμε απέναντί μας. Andre could play also on the right. Andre μπορεί να παίξει δεξιά. Then we can use Andre for both sides. We can manage this situation, but as you know, we can use Andre also in front. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Andre και στο δεξί άκρο της άμυνας, αλλά όπως όλοι γνωρίζετε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μπροστά. We have a game on Sunday. We had today a strong opponent and we managed with all the group a good situation. Going out also is a good result. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι Κυριακή. Σήμερα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι επίσης. Νομίζω ότι με το σύνολό μας διαχειριστήκαμε πολύ καλά το σημερινό παιχνίδι, βγαίνοντας με ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.